Η στιγμή του σεισμού των 6,9 ρίχτερ στον προσωμιωτή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας είναι τόσο έντονη που ακόμα και αν έχει ήδη πληροφορηθεί ο επισκέπτης ότι ο σεισμός αυτός δεν είναι σενάριο αλλά έχει καταγραφεί αδυνατή να συνειδητοποιήσει ότι αυτό το ακραίο φαινόμενο το έχουν ζήσει άνθρωποι στην πραγματικότητα. Ο Χαράλαμπο Φασουλά, γεωλόγο του Μουσείου Φυσική Ιστορία, που έχει δεκάδε φορέ κάνει την προσωμείωση, δεν φανταζόταν ότι θα ζούσε στην πραγματικότητα κάτι αντίστοιχο και μάλιστα πολύ μακριά από την Κρήτη. Στι 9 Σεπτεμβρίου έτυχε να βρίσκεται στο Μαρόκο και να βιώσει το σεισμό που τοποθετήθηκε από τα 6,8 έω και 7 ρίκτερ. Ένα συνταρακτικό φαινόμενο που αποτυπώνεται για πάντα, όπω λέει, στη σκέψη όποιου το ζήσει είναι ότι είναι, ήταν ένας σεισμός που μπορώ να το συγκρίνω μόνο με τους σεισμούς που προσωμιάζουμε στη Σεισμική Δράση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που είναι σεισμοί αρκετά ισχυροί από το Κόμπε, την Ταϊβάν και άλλες περιοχές του κόσμου. Ε, δεν είχα νιώσει πιο πριν πραγματικό τέτοιο σεισμό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σε τρομάζει στην αρχή ε, αν δεν γνωρίζει σε πανικοβάλλει και χαράστε στη μνήμη σαν μια πολύ δυνατή εμπειρία που ευτυχώ την ξεπεράσαμε χωρί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η δόνηση, όπω εξηγεί, που προκάλεσε καταστροφέ που επέφεραν τρει και πλέον χιλιάδε θύματα και ανυπολόγιστε ζημιέ, ήταν μια δόνηση ισχυρή και με μεγάλη διάρκεια. Η οποία κατά τη διάρκεια τη υπήρξε κόσμο που δεν μπορούσε καν να σταθεροποιηθεί ή και να κάνει βηματισμό προς ένα ασφαλές σημείο. Ο περισσότερο κόσμο πανικοβλήθηκε. Όλοι τρέχανε προ τα κάγκελα γιατί ήταν σε μια μικρή βεράντα. Μάλιστα, ένα νεαρό πήδηξε από τα κάγκελα, στραμπούληξε το πόδι του. Ε, και ασυνέστητα, όλοι εμεί, σαν ένα πλήθο ουσιαστικά, σαν κοπάδι, ε, 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 να το πω εισαγωγικά, κινηθήκαμε όλοι προ την ίδια κατεύθυνση. Και τότε συνειδητοποίησα εγώ ότι έχει τραπέζι από κάτω το τραπέζι. Οπότε κατευθείαν έγινε μια κίνηση που ε, 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 εγώ κι άλλο ένα μπήκαμε κάτω το τραπέζι με 30 άτομα. Με την εμπειρία των σεισμών, ακόμη και των μικρότερων, όπω και των εκπαιδεύσεων σε σχολεία και πληθυσμό, έχει χτιστεί μια χρήσιμη ω πολύτιμη εμπειρία, σημείωσε ο κύριο Φασουλά, που εξήγησε ότι σε ένα τέτοιο φαινόμενο ο άνθρωπο, εάν γνωρίζει ποιε κινήσει πρέπει να κάνει την ώρα του σεισμού, όσο μεγάλο κι αν είναι αυτό, έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αυτοπροστασία του. Όλη αυτή η εμπειρία που έχουμε και η επαφή με τις αντισυσμικές πολιτικές και τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να συμπεριφερόμαστε τελικά ασυναίσθητα βγαίνει στην επιφάνεια την ώρα του σεισμού.